όλα έτοιμα για την έναρξη του παιχνιδιού. Το τζάμπολ θα το κερδίσει η ομάδα του ύφεστου. Ένας μπροστά στο σκορ. Τρέχει και κλέβει ο Στάνκοβιτς. Στάνκοβιτς το lay-up 5-1. Με τον Λαζάρου, τον αρχηγό της ομάδος του Απόλλωνας. Ένα σουτ τριών πόντων εύστοχο. 10. 2 δευτερόλεπτα το σουτ μέσα. Είχε λάθος εκεί στην απόφαση. Εντάξει, τώρα το σουτ από τον Λαζάρου εύστοχο. Λαζάρου Στάνκοβιτς, το αχτύπητο δίδυμο του Απόλλωνα. Έχει επιχειρήσει 2 σουτ τριών πόντων, είναι εύστοχα και τα 2. Γεωργιάδη σου τριών πόντων εύστοχο. Για τον Γεωργιάδη τώρα. Προσπάθεια για τον ύφεστο να παίξει γρήγορα. 15 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της επιθετικής προσπάθειας. Χαμηλά ο Πατσαλίδης στο καλάθι. Μισό καλάθι από τον Γεωργιάδη εδώ, εξαιρετική ασίστ. Στάνκοβιτς, οι δύο πρωταγωνιστές του Απόλλωνα. Ουσιαστικά έχει συγγύσει στα τελευταία λεπτά ο Στάνκοβιτς και την μπαγκέτα την έχει πάρει ο Σάβας Λαζάρου. Στις 5 ο Παυλίδης τώρα. Το θέμα είναι ότι ο Εφέστος δεν εκμεταλλεύεται αυτό το break που κάνει από το σκοράρισμα ο Στάνκοβιτς, καθώς η διαφορά παραμένει υψηλά. Διαφορά στους 6. Αν καταφέρει να ευστοχίσει. Πατσαλίδης εύστοχο. Τρέχει ο Παυλίδης για ευνηδιασμό. Να δούμε τον ύφεστο. Η ευκαιρία για να μειώσει δεν θα τα καταφέρει. Ο Γεωργιάδης καλάθι και φάουλ. Να λοιπόν η διαφορά πέφτει και πάλι στους 6. Εδώ και πάλι βλέπουμε πόσο ο Γεωργιάδης πήρε το επιθετικό rebound, σκόραρε, κέρδισε και το φάουλ από τον Νεστορίδη. Παυλίδου, η οποία είναι το μυαλό του ηφαιστού. Μπορεί ο Γεωργιάδης να είναι ο σκόραρ, αλλά χωρίς την Παυλίδου νομίζω θα υπήρχε μεγάλο θέμα. Εδώ η ασίστα από την αρχηγό του ηφαιστού. Παυλίδου, 39-34. Η διαφορά στους 5. Χαμηλά για τον Κυριάκου καλάθι. Αυτές οι δύο είναι οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται στον τελικό. Είναι οι ομάδες έχουν κερδίσει τους Νικοσία Rollers και τον ΑΠΟΠ. Λαζάρου το σουτ εύστοχο. Είναι αυτό που είπαμε στο ξεκίνημα, ότι αυτό το κύπελο ανήκει στις 4 ομάδες. Έτσι. Όχι μόνο σε αυτό που θα κερδίσει σήμερα στον αγώνα. Είναι αλήθεια πάντως ότι μακάρι να μπορούσαμε να διοργανώσουμε ένα Final Four και με τις 4 ομάδες και να είναι έτσι ένα διήμερο, τριήμερο στο οποίο να είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στους αθλητές με τροχοκάθητο. Ντέρπι, ντέρπι όνομα και πράγμα. Από τη μια ο Λαζάρου, από την άλλη ο Κυριακίδης. Η διαφορά παραμένει στους 4. Για τον Κυριάκου το καλάθι. Προς τιμήν τους δεν τα παρατάνε οι του ύφεστου, παρόλο που γνωρίζουν ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έφτασε τους 10 πόντους να πούμε ο Κυριάκου. Ο Απόλλωνας ο οποίος παίρνει το κύπελο. Ο Απόλλωνας ο οποίος είναι ο μεγάλος νικητής. Ο Απόλλωνας ο οποίος παίρνει το κύπελο και είναι ο άνθρωπος, ο Στάνκοβιτς είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κρίνει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό την αναμέτρηση.